Ξεχυλίζει η αγανάκτηση των παραθεριστών στην Τούζλα που δεν έχουν γιατρό αλλά ούτε και φαρμακείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Με νόμο η σημερινή θεωρείται επίσημη αργία του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό, όπως βλέπουμε σε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Καβάλας, απαγορεύεται να λειτουργούν τα φαρμακεία εκτός από τα εφημερεύοντα. Δεν επιτρέπει ο νόμος τα φαρμακεία να είναι ανοιχτά την Κυριακή. Και μάλιστα παρά την επιθυμία τους. Και μάλιστα σε μια συζήτηση εγώ που είχα με την πρόεδρο των φαρμακοποιών πριν λίγους μήνες στην Καβάλα, της είπα και της έστειλα σε επιστολή ότι τα φαρμακεία εδώ στην ευρύτερη περιοχή, να σας πω τώρα σε μια κτίνα 10 χιλιόμετρων, είναι 6-7 φαρμακεία. Και τους είπαμε, γιατί κάθε μέρα να μην εφημερεύει ένα φαρμακείο, γιατί σε μια ώρα ανάγκης εγώ να πρέπει να τρέξω στην Ελευθερούπολη ή στην Ασπροβάλτα ή στην Καβάλα, 45 χιλιόμετρα. Υπάρχει ένα φαρμακείο, το μοναδικό στην παραλία μας, το οποίο κάποιες Κυριακές, και αυτό δικαίωμά το βέβαια, είναι κλειστά. Οπότε αναγκαζόμαστε ή να πάμε Μαυροθάλασσα, ή να πάμε Ασπροβάλτα, ή να πάμε στο Ορφάνι κτλ. Είναι ένα θέμα σοβαρό αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί και πώς μπορεί να λυθεί, αλλά φανταστείτε, με ιατρείο κλειστό και φαρμακείο κλειστό, αν συμβεί κάτι, τι μπορεί να συμβεί σε κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή από το παραμικρό ακόμα από ένα απλό τσίμπημα μπορεί δηλαδή μέχρι και να έχουμε την απώλεια της ζωής. Ιατρείο βέβαια υπάρχει στην Τούζλα και μάλιστα πολυδύναμο, αλλά τον Ιούνιο λειτουργεί μόνο Δευτέρα και Πέμπτη. Ωστόσο, σήμερα Δευτέρα είναι κλειστό εξαιτίας της γιορτής του Αγίου Πνεύματος. Έχει δημιουργηθεί ένας πολύ όμορφος χώρος, το πολυιατρείο στην παραλία Οφρυνίου, που στην αρχή όλοι καμαρώναμε και το είχαμε προσέπαινος, αλλά δυστυχώς ένα άδειο ιατρείο δεν μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες βοήθειες. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς που είμαστε πολύ μακριά από ένα κέντρο υγείας ή από ένα νοσοκομείο, είμαστε στην καλύτερη περίπτωση σε ακτίνα 40 χιλιόμετρων. Καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα πολλές φορές μεταξύ ζωής και θανάτου, αν θα προλάβει κάποιος να διακομιστεί στο κοντινότερο ιατρείο. Οι κάτοικοι ενημέρωσαν όλους τους αρμόδιους φορείς για το πρόβλημα αυτό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Εμείς από πλευράς Δήμου να αναφέρω και να πω ότι έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις. Έχουμε στείλει επιστολές σε όλους τους βουλευτές. Σε όλους τους βουλευτές μας, έχουν πάει βουλευτές και έχουν επισκεφτεί τον κύριο Κικίλια, τον ίδιο τον υπουργό. Να σας πω κάτι, το θέμα δεν είναι το ότι μας απάντησαν, το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει γιατρός. Εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο που λειτουργεί σε καθημερινή βάση το κέντρο υγείας, τους υπόλοιπους μήνες λειτουργεί μόνο Δευτέρα και κάποιες Πέμπτες. Ζητήσαμε από τον κύριο Δήμαρχο οπωσδήποτε να στελεχωθεί, να επανδρωθεί και με ασθενοφόρο. Όχι μόνο με προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό. Γιατί τους καλοκαιρινούς, ειδικά μήνες από εδώ και πέρα, φιλοξενεί η περιοχή Οφρυνίου, Ορφανίου και Κάργενη γύρω στους 40 με 50 χιλιάδες κόσμο. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και τα προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα.